Adi Mirza. Είσοδο του Φαντί Μέρζα, λοιπόν, να δώσω στο κλειστό στάδιο του Ελληνικού. Φαντί Μέρζα, γεννημένο πριν από 34 χρόνια στην Δαμασκό, στη Συρία. Είναι από του κορυφαίου μαχητέ στην Ευρώπη. Έχει συμμετάσχει στην ομοσπονδία του Super League. Έχει κάνει σημαντικά παιχνίδια. Το παιχνίδι με τον Αλβιάρ Λίμο το 2009 θεωρήθηκε το καλύτερο παιχνίδι του Super League για την Ευρώπη. Ένα αθλητή που προέρχεται από το Muay Thai. Οπότε ο Μιχάλη θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ τα λακτίσματα, κυρίως στις γονατιές. Θα δούμε πολλά στοιχεία από αθλητή του Muay Thai, αφού ξεκίνησε από ηλικία 16 ετών ο Φαντί Μέρζα. Σε πολύ λίγο θα υποδεχτούμε τον μεγάλο μας αθλητή και πρωταθλητή Μιχάλη Ζαμπίδη. Πρώτα όμως θαυμάστε τις 12 μοναδικές ζώνες παγκοσμίου βεληνικούς, οι οποίες έχουν κατακτηθεί από τον πρωταθλητή Μιχάλη Ζαμπίδη. Οι ζώνες του Μιχάλη Ζαμπίδη, 169 αγώνες, 149 νίκες. Έχει 15 παγκόσμιους τίτλους, είναι ο μοναδικός αθλητής που αγωνίστηκε στο K1 από το 2003 μέχρι σήμερα. Η μεγαλύτερη διάκρισή του το 2010, όταν κατέκτησε την τρίτη θέση στην Ολυμπιάδα του αθλήματος. Μια τρίτη θέση που μπορεί να ήταν πρώτη, αν δεν τον αδικούσε στον ημιτελικό με τον πρωταθλητή, τον Τζόρτζιο Πορτοσιάν. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης, που στις 27 Μαΐου θα είναι ένας από τους 16 κορυφαίους αθλητές του κόσμου που θα συμμετάσχει στα προκριματικά του K1 στη Μαδρίτη, προκειμένου να πάρει τα 8 εισιτήρια για το τελικό του K1 που θα γίνει στην Ιαπωνία. Είναι ένας ζωντανός θρύλος και θα έλεγα ένα υγιές αθλητικό πρότυπο για τους νέους. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης, που πλέον ασχολείται και επαγγελματικά ως προπονητής, έχει 2 γυμναστήρια στην Αγία Παρασκευή και στη Γλυφάδα. Ενώ το site του, το www.ironmikezabidis.com, έχει μια τεράστια επισκεψιμότητα και δέχεται εκατομμύρια χτυπήματα από όλο τον κόσμο. Ενώ η προσωπική του σελίδα στο Facebook έχει το μεγαλύτερο προφίλ Έλληνα αθλητή, που αριθμεί πάνω από 413.000 φιλάθλους και φίλους. Η ομάδα του Μιχάλη Ζαμπίδη, θα έλεγα, αρκετά ισχυρή. Φυσικά ο προπονητής του, ο Μάρις Μπαρμπάτσας, η μάνατζερ του, η Τόνια Φωσέκη και ο βοηθός του. Θα το δούμε στη γωνία τον Σωτήρη τον Τζαφούλια. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ένα σημαντικό πρόσωπο, το πρόσωπο θα έλεγα του kickboxing για την Ελλάδα και όχι μόνο. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τον 15 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, τον King of the Ring, το σιδερένιο γίγαντα, κυρίες και κύριοι, Iron Mike Ζαμπίδη! Μιχάλης Ζαμπίδης, ο κορυφαίος των κορυφαίων, έκανε τεμπούτο ως επαγγελματίας kickboxer 19 Νοεμβρίου 2000 με ένα σημαντικό νοκάου του Πέλκε στη Μελβούρνη επί του Μπάρις. Και από εκεί και πέρα ο Μιχάλης, 169 αγώνες. Να και η εισαγωγή του, ο χορός Ευδοκίας, τον
συνοδεύει τα τελευταία χρόνια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, όπως και αυτή σήμερα. Να ο Μιχαλής, η είσοδο του κορυφαίου kickboxer για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, για τον κόσμο. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης που έρχεται εδώ, το Iron Challenge, όπως και πέρσι με τον Αλή Γιουνάρ, το Ειρήνης και Φιλίας, να υπερασπιστεί τη ζώνη του. Απέναντί του, ο Φαντή Μέρζα. Μιχάλης Ζαμπίδης, η είσοδος του, ήρεμος, χαλαρός, διαθέτει όλα τα χτυπήματα. Η πυγμαχία του, θα έλεγα, είναι το μεγάλο του ατού. Ροφιές, σαν κεραυνός. Τα κροσέ του είναι αυτά που του έχουν δώσει τις μεγαλύτερες νίκες. Οι προπονητές του, εδώ στη γωνία, ο Μάριος ο Μπαρμπάτσας και ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας. Θυμίζω όμως ότι υπάρχουν και άνθρωποι που τον εκτιμούν, τον υποστηρίζουν και τον αναγνωρίζουν στην προσπάθειά του αυτή. Η Wilson Sport και τα Extreme Store και η Sita είναι μαζί με τον Μιχάλη Ζαμπίδη σε όλα τα αθλητικά γεγονότα που λαμβάνει μέρος τα τελευταία χρόνια. Μιχάλη Ζαμπίδη, Φαντή Μέρζα. Ένας αγώνας τριών γύρων των τριών λεπτών. Σε περίπτωση οπαλίας υπάρχει ένας εξτραγύρος. Αν υπάρξει κι άλλη οπαλία, ένας ακόμα εξτραγύρος. Με κανονισμούς K1. Αυτή η αναμέτρηση, να δω, ο Σύριο Αυστριακός μένει στη Βιέννη τα τελευταία 6 χρόνια. Μιχάλης Ζαμπίδης. Και όλα είναι έτοιμα, διαιτητής αναμέτρησης, ο Γιώργος ο Μιχαηλίδης. Για το μεγάλο αγώνα της βραδιάς, την μπλε γωνία. Το παγκόσμιο τίτλο King of the Ring διεκδικεί στην κατηγορία των 79 κιλών με 123 νίκες σε 153 αγώνες και 49 νοκάουτ, ο πιο επιτυχημένος αθλητής Muay Thai στην Αυστρία, κάτοχος πολλών παγκόσμιων τίτλων όπως το WKA World Champion, ένας από τους 10 καλύτερους αθλητές της κατάταξης της King of the Ring, ο Συριοαυστριακός πρωταθλητής Φαντή Μέρζα, The Beast ή αλλιώς το θηρίο, που ήρθε για να πάρει το παγκόσμιο τίτλο από την Ελλάδα. Υποδεχτείτε στην κόκκινη γωνία να υπερασπίζετε το παγκόσμιο τίτλο King of the Ring και να διεκδικεί το Super World Title με 149 νίκες σε 169 αγώνες και 85 νοκάουτ. Ο 15 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, ο μοναδικός Έλληνας που αγωνίζεται στην Ολυμπιάδα του αθλήματος, το K1 της Ιαπωνίας, ο αθλητής με το δελτίο με το νούμερο 0001, το πρώτο δελτίο αγώνα kickboxing στην Ελλάδα, που αγωνίζεται στις μεγαλύτερες οργανώσεις με τα κορυφαία ονόματα στον κόσμο, κυρίες και κύριοι, ο δικός μας Iron Mike Ζαμπίδης! Ολοκληρώθηκε η επίσημη παρουσίαση στο κέντρο μαζί με τους υπομονητές τους, Μέρζα Ζαμπίδης. Οι συστάσεις αρχικά του διαιτητή του Γιώργου του Μιχαηλίδη να μην κρατούν όταν δίνουν γονατιές, κανένας είδος κράτημα δεν επιτρέπεται, κανονισμοί K1. Τρεις γύροι των τριών λεπτών, μια μεγάλη αναμέτρηση, πιστεύω ένα πολύ καθοριστικό παιχνίδι για τον Μιχάλη Ζαμπίδη αυτή η αναμέτρηση με τον Μέρζα, δύσκολη αναμέτρηση. Ο Μέρζα που διαθέτει εξαιρετικές γονατιές, ο Ζαμπίδης πρέπει να έχει το νου του εκεί στην κοντινή απόσταση όταν θα γυρεύει τα άπρικα και τα κροσέ. Όλα είναι έτοιμα. Και φύγαμε! Ο πρώτος γύρος ξεκίνησε. Μικρές κινήσεις προς του Μέρζα, μικρά βηματάκια, να πλησιάσει το Ζαμπίδη. Ο Ζαμπίδης κλείνεται. Περιμένει τον Μέρζα. Μεσαία απόσταση, εδώ έχει την ευκαιρία να βγάλει κάποια άπρακα το Ζαμπίδης. Κάποια ντυρέκα αμυδρά, ένα χαμηλό λάκτισμα από το Μέρζα, ένα ιστό ντυρέκα από το Ζαμπίδη. Αναγνωριστικά χτυπήματα, βλέπετε εδώ πέρα κανονική κάτω μπροστά, στο χέρι και πόδι. Ροχές τώρα το πρώτο μέλημα των δύο kickboxer. Να ένα καλό δεξιάπρακα από το Ζαμπίδη. Πάνω βγάλει το δεξί κροσέ, δεν είχε τα απαιτούμενη απόσταση ο Έλληνας πρωταθλητής. Ο
Ο Μέρζα κρατάει τα χέρια δεξιά και αριστερά. Ξέρει πολύ καλά, είναι διαβασμένο τα κροσέ του Ζαμπίδη. Δεν θέλει να φάει κάποιο χτύπημα δυνατό στον πρώτο γύρο. Αριστερά κατά τον Έλληνα πρωταθλητή. Πάει να κάνει μια αντεπίδευση, δεν καταφέρει κάτι ουσιαστικό ο Μέρζα. Βλέπω το Μέρζα πιο σφιχτό από τον Ζαμπίδη. Πήγε να βγάλει πονηρά το γόνατο. Ήταν καλά όμως τα χέρια τοποθετημένα του Ζαμπίδη. Πολύ καλό αριστερό και αριστερό και στους αγώνες και στη συνέχεια στα πλευρά του Μέρζα από τον Ζαμπίδη. Αριστερό άμπερκατ και ένα low kick αποτυχημένο από τον Μέρζα. Το τελευταίο λάχτισμα το χαμηλό από τον Σύρο Αυστριακό. Αριστερό άμπερκατ από τον Ζαμπίδη. Άστο καλό κοσέ από τον Μέρζα. Αριστερό καλό όμως τώρα από τον Μέρζα. Καλό αριστερό πάλι από τον Μέρζα στους αγώνες του Ζαμπίδη. Ο Ζαμπίδης όμως πλησιάζει. Έχει πάρει την πρωτοβουλία. Καλό είναι το 21. Βρήκε στο αγώνι τον Μέρζα. Πολύ καλή κίνηση. Έκανε μια μικρή κάμψη και βρήκε το αριστερό κροσέ στο αγώνι τον Μέρζα. Ο Μέρζα κλείνει. Τα αριστερό μπερκα πάλι από τον Ζαμπίδη. Πολύ καλή άμυνα από τον Ζαμπίδη. Πολύ καλή άμυνα και το γόνατο πάλι αποτυχημένο. Καλό χαϊκί και το δεξί. Συνολάκι από τον Ζαμπίδη. Επιτυχημένο βρήκε στην αριστερή πλευρά τον Μέρζα. Το πρώτο ψηλό λοιπόν λάκτισμα είναι επιτυχημένο και μάλιστα ήταν από την πλευρά του Ζαμπίδη. Δεξί κροσέ, αριστερό άμπερκατ. Καλά χτυπήματα. Ναι, ναι, δείχνει ότι θέλει να τα δεχτεί. Μην τα δεχτεί όμως πολύ ισχυρά ο Μέρζα έτσι πως κάνει αυτές τις κινήσεις. Σοβαρό παιχνίδι από τον Ζαμπίδη, δεν βιάζεται, περιμένει. Και άλλη γονατιά από τον Μέρζα πάνω στην άμυνα του Ζαμπίδη. Καλά, καλή άμυνα από τον Ζαμπίδη. Το 1,5 λεπτό ήδη έχει καλυφθεί. Ο Ζαμπίδης πάει πάρα πολύ καλά. Δεξί κροσέ. Άπερκατ πιέζει, πιέζει τον Μέρζα, τον έφερε μετά στα σκοινιά. Ο Μέρζα ανοίχθηκε για λίγο. Πήγε να βγάλει μια αντεπίθεση. Με χτυπήματα πάλι το γόνατο. Καλή άμυνα του Ζαμπίδη. Τέσσερις γονατιές με το τσιπόδι από τον Μέρζα. Τέσσερις πολύ καλές άμυνες από τον Ζαμπίδη. Καμπανάκι τέλος. Όχι. Τα δύο λεπτά όχι, έχει γίνει λάθος. Άλλο ένα λεπτό. Άλλο ένα λεπτό λοιπόν. Καλύψαμε το δεύτερο λεπτό. Δεξιά στο κόστο και πάλι δεξί από τον Ζαμπίδη. Καλό high kick το δεξί και τον Ζαμπίδη. Πολύ καλό τέλος τώρα του πρώτου γύρου. Ο πρώτος γύρος. Πολύ καλός λοιπόν ο πρώτος γύρος για τον Έλληνα πρωταθλητή. Οι γροθιές του όπως αναμενόταν ήταν πάρα πολύ καλές. Ήταν σωστός στην επίθεσή του αφού είχε πολύ καλή άμυνα. Όμως του βγήκαν και δύο πολύ καλά δεξιά ψηλά λακτίσματα. Πολύ καλή λοιπόν η κίνηση του Ζαμπίδη. Εκτιμώ ότι κερδίσε εντυπώσεις σε αυτό το πρώτο γύρο. Ο Μέρζα παρουσιάστηκε σφιχτός. Προσπαθούσε να βγάλει κάποιες αντιπιθέσεις, δεν ήταν επιτυχημένες όμως. Θεωρώ ότι ο Μέρζα λογικά θα ανοίξει εδώ την επίθεσή του. Seconds out. Μου πάμε για τον δεύτερο γύρο. Second round. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον δεύτερο γύρο. Μεσαία βάρη, Μιχάλη Ζαμπίδης, Φαντή Μέρζα. Καλό δεξιγνωσέ. Το τελευταίο άλλο δεξιγνωσέ από τον Ζαμπίδη. Πολύ καλά χτυπήματα. Βρήκαν το σαγόνι στα αριστερή πλευρά του Μέρζα. Καλό δεξιά βέρκα από τον Ζαμπίδη. Δεξιγνωσέ. Τρίτο συνεχόμενο δεξιγνωσέ. Πρέπει να συνεχίσει. Και άλλο δεξί, αριστερό, για να το φέρει σε κάτω άμυνα. Τα χτυπήματα του Μέρζα πάνω στα γάτια του Ζαμπίδη. Ο Ζαμπίδης προημένει με την καλή άμυνα και το γόνατο πάλι στην άμυνα. Εδώ ζαλίστηκε. Ζαλίστηκε ο Ζαμπίδης από το χτύπημα το τελευταίο του Μέρζα. Να λοιπόν ένα ξαφνικό χτύπημα από τον Μέρζα. Είπαμε άμα ανοιχτεί η άμυνα ο Μέρζα είναι επικίνδυνος. Έχει μεγάλη εμπειρία. Και άλλο δεξί κροσέ από τον Ζαμπίδη. Ο Ζαμπίδης έχει την εμπειρία, το κράτησε το χτύπημα. Ήταν πολύ ισχυρό. Λίγοι αυτοί στον τον κόσμο καθίστε για χτυπήματα. Συνεχίζει την επίθεση. Αριστερό δεξί κροσέ. Αντεπίθεση με ένα low kick από τον Μέρζα. Καλό χτύπημα πάλι από τον Ζαμπίδη. Η αντεπίθεση δεν κάνει βήμα πίσω. Περιμένει τον Μέρζα. Προσπαθεί να κάνει κόντρα κίκο ο Μέρζα να έχει μακρινή απόσταση από τον Ζαμπίδη. Εδώ μας αναγκάστηκε να σπρώξει κάπως αντικανονικά.
Αριστερό κροσέ από τον Μέρτζα. Εδώ άλλη μια αριστερή γονατιά πάνω στην άμυνα και η δεξιά στην άμυνα το δεξί. Κροσέ και η αντεπίθεση. Με δεξί κροσέ πάλι. Αριστερό άπερκα τον Δαβίδη. Άστρο το αριστερό το δεξί. High kick. Καλό δεξί λάχνο. Και το δεξί κροσέ. Κολλάει ο Μέρτζα. Αν κολλάει αυτό, θεωρώ ότι είναι υπέρ του Έλληνα πρωταθλητή. Κι άλλο δεξί κροσέ. Αν πέσει η άμυνα από τη δεξιά πλευρά και γυρίσει και αριστερό κροσέ ο Μιχάλης, τότε ο Μέρτζα θα νιώσει για πολύ καλά τα χτυπήματα του Έλληνα πρωταθλητή. Σπρόξιμο. Σπρόξιμο σύστασε του διαιτητή στο Μέρτζα. Ο Ψαλίδη δεν ήταν τυχαίο από τον Ζαμπίδη. Όμως καλή προσπάθεια, αριστερό direct από τον Μέρτζα. Με πλάτη στη σκηνή ο Μέρτζα. Δεξιά αριστερό άπρικα, άπρικα κροσέ. Πολύ καλά χτυπήματα και άλλο δεξί κροσέ από τον Ζαμπίδη. Θέλει να βγάλει την επίδεση. Ο Μέρτζα πέρασε δύο χτυπήματα. Περισσότερο όμως τα χτυπήματα από τον Ζαμπίδη. Δεξί κροσέ με όλο το σώμα από τον Έλληνα. Βλέπετε ελέγχει την άμυνα, πάει να βγάλει uppercut μέσα από την άμυνα του Μέρτζα. Δεξί κροσέ, το τέλος. Πολύ καλός γύρος, πολύ καλός γύρος. Ένας ακόμα πολύ καλός γύρος για τον Μιχάλη τον Ζαμπίδη. Είδαμε λοιπόν, βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή στα μέσα του γύρου ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Όμως η μεγάλη κλάση που διαθέτει κατάφερε, το ξεπέρασε, πέρασε γροθιές, πέρασε λακτίσματα. Ένας ακόμα καλός γύρος, οι εντυπώσεις του Μιχάλη τον Ζαμπίδη. Μετά τον πρώτο γύρο έρχεται και ο δεύτερος. Πάμε για τον τρίτο και τελευταίο γύρο. Τρίτος και τελευταίος γύρος. Αυτό που θέλει ο Μιχάλης είναι να διατηρήσει την πολύ καλή άμυνα που έχει από την αρχή του αγώνα. Εδώ οι οδηγίες του προπονητή του στο Μιχάλη τον Ζαμπίδη. Βέβαια και εδώ ο Μέρτζα. Seconds out. Τρίτος και τελευταίος γύρος. Τρίτος και τελευταίος γύρος. Third round. Πάμε λοιπόν. Τα τελευταία τρία λεπτά του αγώνα. Καλό. Θα λέγαμε η μύτη του ποδιού του Ζαμπίδη έκλειψε το σαγόνι του Μέρτζα. Δεξιά πρέπει από τον Ζαμπίδη. Κι άλλο δεξιδώσε, κι άλλο δεξιδώσε. Πολύ καλά στιγμήματα. Χριστό τα χέρια, καλή άμυνα. Κι άλλο δεξιά αριστερό. Το γύρισε. Και δε στη λάσπα από τον Ζαμπίδη. Πολύ καλά στιγμήματα. Δεξιδώσε κι άλλο ένα στιγμήμα. Στέκεται όρθιος ο Μέρτζα. Στέκεται όρθιος. Είπαμε είναι από τους κορυφαίους αυτή τη στιγμή στον κόσμο ο Μέρτζα. Τα άντεξε τα χτυπήματα αυτά. Η άμυνα όμως στην αριστερή πλευρά του Μέρτζα κάπως έχει πέσει. Το κέντρο του ρινγκ, τα άπερκα του Ζαμπίδη, δεξιά πάντα καλό. Δεξί κροσέ αριστερό. Και βέβαια τα χτυπήματα αυτά του Ζαμπίδη κάνουν τον Μέρτζα να σκέφτεται μόνο άμυνα. Ακούστε το στάδιο, Ζαμπίδη, Ζαμπίδη. Δεξί, καλό, το κροσέ σαγόνι. Δείχνει να παραπατάει ο Μέρτζα. Είναι καλοδεσμένος. Πίεση. Χτυπήματα. Κι όμως ο Μέρτζα αντέχει και του λέει έλα. Δεξιά αριστερό και πάλι. Όλα τα χτυπήματα του Ζαμπίδη. Σε ρίχνει χτυπημάτων. Όρθιος ο Μέρτζα. Είναι ακόμα όλοι. Τώρα κόσ. Εκεί. Τριμμένος στα σκηνιά ο Μέρτζα. Δέχεται να κατέχει δύο χτυπημάτων. Το χαμόγελο όμως δεν είναι αρκετό. Δεν βγάζει άμυνα το χαμόγελο του Μέρτζα. Ο Ζαμπίδης είναι καλύτερος. Όσες δυνάμεις έχει, θέληση, κουράγιο, μπράβο, ναι! Knockdown! Knockdown βέβαια! Είναι σωστό το knockdown του διαιτητή, καθώς ο Μέρτζα ήταν για αρκετή ώρα σε αμυντική θέση. Αυτό ορίζουν οι κανονισμοί. Υπάρχει knockdown. Πάμε για το τελευταίο λεπτό. Αποφασιστικός.
Γεμάτο τον δυναμισμό ο Δαβίδης. Κάνει τη ισορροπία το Μέρθα. Πυγμαχία από τον Ζαμπίδη. Εξαιρετική πυγμαχία. Γροθιά του. Να όμω και το high kick. Το δεξί high kick. Ένα ακόμα επιτυχημένο χτύπημα με το πόδι από τον Ζαμπίδη μετά τα πολύ καλά χτυπήματα. Συνεχώς να δουλεύουν τα χέρια του Ζαμπίδη. Άπρεκα κοσέ. Δεξί λάκτισμα. Κοσέ πάλι από τον Ζαμπίδη. Ο Μέρζα προσπαθεί με γόνατο. Ένα χτύπημα μόνο σώζει τον Μέρζα. Γι' αυτό έχει στο μυαλό το Σύριο Αυστριακό. Ένα χτύπημα. Θέληση και δυνάμεις από τον Ζαμπίδη. Μεγάλη καρδιά. Δεξί high kick. Τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Λίγο ακόμα. Κι άλλο το δεξί λάκτο. Αριστερό δεξί. Άστοχο το αριστερό κόστο. Του παίρνω τέρμα. Τέλος. Τέλος. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης έκανε μια μεγάλη επιστροφή. Μια μεγάλη επιστροφή ο Ζαμπίδης. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Διατήρησε την πολύ καλή άμυνα από την αρχή του αγώνα. Μπλοκάρισε τις μοναδικές στα πρώτο 1,5 γύρο του Μέρζα. Και από εκεί και πέρα τα χτυπήματα του ήταν καθοριστικά. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στο κλειστό στάδιο του Ελληνικού. Ο αγώνας του Μιχάλη Ζαμπίδη με τον Φέντη Μέρζα ολοκληρώθηκε. Μεγάλη νίκη. Βέβαια περιμένουμε την επίσημη απόφαση. Εκτιμώ όμως και οι τρεις γύροι ήταν για τον Έλληνα πρωταθλητή. Καθαρός αγώνας, πολύ καλή απόδοση, μεγάλη ενέργεια από τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Εξαιρετική πυγμαχία. Είχε όμως και στο τελείωμά του αυτό το πολύ καλό ψηλό δεξί λάκτισμα. Καθήλωσε τα χέρια σε άμυνα του Φαντή Μέρζα. Ο κόσμος ευχαριστήθηκε την πολύ καλή απόδοση του Έλληνα πρωταθλητή και πάμε για την επίσημη απόφαση. Λοιπόν, η επίσημη απόφαση δεξιά και αριστερά του διαιτή, δεξιά ο Μέρζα, αριστερά ο Ζαμπίδης. With unanimous decision and 3-0 rounds, the winner is Ζαμπίδης Μιχάλης. Μιχάλης Ζαμπίδης, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Επιστροφή στις νίκες για τον Μιχάλη Ζαμπίδη και το επόμενο του ραντεβού τα προβληματικά του K1 στη Μαδρίτη. Δεν κέρδισε τυχαίο αντίπαλο. Κέρδισε ένα από τους σημαντικότερους μαχητές του K1. Ο Μέρζα σηκώνει τον Ζαμπίδη στα χέρια, δέχεται την ήττα του. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτοί οι δύο αθλητές λίγο πριν, βλέπω στην κυριολεξία, πολέμησαν με χέρια και με πόδια. Ο Ζαμπίδης πήρε μια μεγάλη νίκη, ο Μέρζα το παραδέχτηκε και βέβαια αυτό είναι το μεγαλείο, το ευγενές του αθλήματος, να συγχαίρει με αυτόν τον τρόπο ο χαμένος, τον νικητή, ο νικητής ο χαμένος. Δεν έχουν αγχωρίσει τίποτε, ό,τι είχαν αγχωρίσει τα έλυσαν στα προηγούμενα 9 λεπτά. Λοιπόν, η ζώνη του Kim Covering παραμένει στη μέση του Μιχάλη του Ζαμπίδη. Η αναμνηστική φωτογραφία με τον Φαντή Μέρζα. Κορυφαίες στιγμές για τον Έλληνα πρωταθλητή, αλλά και για τον λίγο πριν διεκδικητή Φαντή Μέρζα. Ο Ζαμπίδης στο Iron Challenge από το Ολυμπιακό κλειστό στάδιο του Ελληνικού. Θα πάρει μία ακόμη νίκη όπως και πέρσι με τον Αλή Γκουνάρ. Θα διατηρήσει τη ζώνη του King of the Ring. Και τώρα αυτό που αναζητάει ο Μιχάλης Ζαμπίδης, αλλά και το βαρύτιμο έπαφλο, αναζητάει τη ζώνη του πρωταθλητή του K1 που θα γίνει στην Ιαπωνία. Ένα πανηγύρι ξεκινάει για τη μεγάλη νίκη του Μιχάλη του Ζαμπίδη. Μας ικανοποιείς, βλέπετε, χωρίς παλμούς ο Μιχάλης Ζαμπίδης, τελείς αυτό το μάτς, πολλά σερή χτυπήματα, πολλή ενέργεια. Όλος ο κόσμος ήταν συμπαραστάτης στην προσπάθεια του Μιχάλη του Ζαμπίδη.
πλέον όρθιοι, χιλιάδες του κόσμου που βρίσκονται στο κλειστό στάδιο του Ελληνικού, χειροκροτούν τον Μιχάλη τον Ζαμπίδη. Κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης για άλλη μια φορά κατάφερε να μας αποδείξει ότι είναι ο γίγαντας του ρινγκ. Σε έναν αγώνα συγκλονιστικό που μας έκοψε η ανάσα, κατάφερε να κρατήσει τον τίτλο του King of the Ring και μαζί με άλλους 9 συναθλητές του να διεκδικήσει τη λευκή ζώνη του Mike Tyson. Ελπίζουμε να την κερδίσει για αυτή και να την προσθέσει στη συλλογή του. Με αυτή την ευχή σας αφήνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας εδώ στον Αντένα. Καλό βράδυ.